Να τάσα καλό μεσημέρι. Ε, είπαμε, μεσημέρι. Κάποια, είπαμε κάποια λίγα με τον Νίκο πριν στην ε, συζήτηση που είχαμε για την ε, παρέμβαση για τη μείωση των ε, προμηθειών στα POS. Τα ανακοίνωσε ο ίδιο ο κ. Χατζηδάκη ε, σήμερα το πρωί mm -hmm. στο Sky, νομίζω, σε συνέντευξη. Για να μα περισσότερε λεπτομέρειε. Yeah. Ουσιαστικά θα μειωθεί στο μισό η χρέωση. Σήμερα είναι 1% και θα πάει στο 0,5% και θα αφορά η μείωση αυτή η νομοθετική παρέμβαση χρεώσει έω 10 ευρώ. Α, γιατί εστιάζουμε σε αυτέ τι χρεώσει, κάτι για το οποίο δικαίω διαμαρτύρονταν λαϊκέ αγορέ, περίπτερα, ταξί. Εκεί η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών είναι κάτω, είναι κάτω από 10 ευρώ. Το ναι. να χρεώνει λοιπόν όλε τι συναλλαγέ Uh, με 1% προμήθεια ήταν κάτι για το οποίο διαμαρτύρονταν uh, όλες uh, αυτές οι τάξεις. Και θα γίνει αυτό με νομοθετική <στα> ρύθμιση, Νατάσα. Ε. Θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση και θα έρθει και πάρα πολύ άμεσα από ό,τι είπε ο κύριος Κατζηδάκης. Εγώ uh, να σου πω τη μαύρη νομοθετική... αλήθεια. Το, όπως είδα, Φευγαλέα, λίγο τον τίτλο στην είδηση σε κάποιο site που είδα μειώνονται οι προμήθειες. Νόμιζα θα μειωθούν και γενικότερα οι προμήθειες. Όχι. <στα> <στα> Όχι. Οι δηλώσει του ήταν πολύ συγκεκριμένε. Αφορούν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει. Μάλιστα. Γενικά, υπάρχει δυσαρέσκεια για τι προμήθειε στα POS, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο πιεστικό το πρόβλημα. Για του επαγγελματίε, Είναι με, το. με περίπτερα, Να. με λαϊκέ αγορέ, με άνθρωποι που εργάζονται στι λαϊκέ αγορέ. Εκεί γινόταν πραγματικά α, πολύ πιεστικό. Και επειδή είναι η νέοι κλάδοι που μπήκαν στα POS πολύ πρόσφατα και υπήρξε πολλή πίεση για να μπουν και να έχουν όλοι, γίνεται μία κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας για να μην να, να ελαφρυνθεί τέλο πάντων αυτή η πίεση. Και στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Χατζηδάκης μας καθυσίχασε και για κάτι άλλο. Ε, Εννοείς ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε Α, τις μπράβο. δηλώσεις που θέλουμε. Α, αυτό. Ναι. Ήταν αυτό που ε, περιμέναμε όλοι. Έλενα... Όλοι οι Έλληνες πότε θα ανοίξει πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Δύο πράγματα νομίζω. Να πληρώσουμε τον έμφυα και το δεύτερο να κάνουμε κατευθείαν τη φορολογική. Οπότε είμαστε και αυτό που θα κοιμηθούμε ήσυχα. Θα ανοίξει σύντομα και η πλατφόρμα. Και αυτό. Θα έχουμε όλα έτοιμα. Θα ανοίξει, θα ανοίξει λοιπόν μέσα στην εβδομάδα η πλατφόρμα και για τι δηλώσει. Είπε βέβαια ο Υπουργό ότι θα έχουμε περιθώριο μέχρι και το τέλο Ιουλίου για την υποβολή. Θα έχουμε αλλαγέ, τα έχουμε συζητήσει εδώ και άλλε φορέ στι φετινέ δηλώσει. Γιατί θα είναι προσυμπληρωμένε, και το κόσμο. Ε, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα φέτο. Ελπίζω πιο ε, εύκολα. Αλάζουν, και, πολλά... και να πληρώσουμε και λιγότερο. Αλάζουν... Το δεύτερο το λέω σιγά. Mm. αλλά Δεν το βλέπει. Ε, ε, αλλάζουν πάρα πολλά και στο ε1 και στο ε3. Τα έχουμε όλα αναλυτικά και στην εφημερίδα και στο site. Μπορούν Α, να τα τα πάντα. Ωραία. Και να πούμε ότι τέλος επιβεβαίωσε ο κύριος Χατζηδάκης και την είδηση ότι έρχονται και αλλαγές και στα τέλη κυκλοφορίας για το 2025, κυρίως στο θέμα του προστίμου. Δεν θα πληρώνουμε πια ολόκληρο το πρόστιμο ακόμη και για μια μέρα καθυστέρηση, αλλά θα πηγαίνει κλιμακωτά η επιβολή του προστίμου. σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.